σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία του σωματεία της πόλης μας να καλέσουμε αυτή τη μηχανοκίνητη πορεία, την πρώτα την Γενική Συνέλευση, μετά τον τραγικό θάνατο ακόμη ενός συναδέλφου πριν δύο μέρες. Τι να πω, τα λόγια είναι περιτά, δηλαδή εμείς ζούμε καθημερινά μια τραγωδία αντίστοιχη των Δεμπών. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε πάνω από 56 νεκρούς συναδέλφους μας. Πριν δύο χρόνια πάλι είχαμε συνάδελφο από τη Βόλτ. Χτες, προχτές είχαμε πάλι. Χτες το βράδυ είχαμε συνάδελφο που είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή και τώρα που γίνεται η συνέλευση μας ενημερώσαν ότι κι άλλος συνάδελφος πάλι από ανταλλακτικά που κουβαλούσε ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο μοναστηρίου βρίσκεται στο νοσοκομείο τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς ζητάμε σαν σωματεία να παρθούν επιτέλους από τις κυβερνήσεις τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που δικαιούμαστε ώστε να μπορούμε να γυρνάμε στο σπίτι μας ζωντανοί. Ζητάμε σε καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπεται, να μην επιτρέπονται οι διανομές όταν είναι ακραίες καιρικές συνθήκες. Επιτέλους ζητάμε να ενταχθεί το επάγγελμά μας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και όλοι μαζί και ζητάμε και οι μισθοί που παίρνουμε να είναι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας ώστε να μην αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 10, 12 και 15 ακόμη ώρες πάνω στα μηχανάκια ώστε να μπορούμε να βγάλουμε τα λεφτά να ζήσουμε εμείς και η οικογένειά μας αξιοπρεπώς. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτών των δυστυχημάτων, κάποιοι δεν αναφέρατε πίεση χρονική? Οι λόγοι και το συγκεκριμένο και γενικά πολλών ατυχημάτων είναι καταρχήν είναι η εντατικοποίηση της εργασίας. Όταν έχεις να κάνεις 10, όπως είπαμε και πριν, 10-12 ώρες ασταμάτητα πάνω στο μηχανάκι, χωρίς τα απαραίτητα διαλύματα, με την πίεση από τις εφαρμογές, από τα αφεντικά, ο καθένας αναλόγως που εργάζεται, ότι πήγαινε γρήγορα γιατί περιμένουν παραγγελίες, πήγαινε, τρέχα. Πιο πολύ είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή, είναι και η φύση του επαγγέλματος, έτσι κι αλλιώς που είμαστε πάνω σε δύο ρόδες. Μέτρα δεν υπάρχουν προστασίας έξτρα σαν εργαζόμενοι σε δύο ρόδες, επομένως αναπόφευκτα γίνονται και συνεχώς αυξάνονται τα ατυχήματα. Νιώθουμε ότι παίζει και κάθε μέρα την ζωή σας κορώνα γράμματα. Έχει το ίδιο συνέστημα, πώς το κάνεις? Εννοείται, όταν είσαι κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες μέσα στον δρόμο και υπάρχει αυτή η αντικοποίηση, το άγχος που σε δημιουργούν, η πίεση μέσα της εφαρμογής. Είχαμε ακόμη ένα εντός εισαγωγικών εργατικό δυστύχημα με νεκρό ένα συνάδελφο διανομέας κατάστημα ανταλλακτικών. Να πούμε ότι και την Κυριακή υπήρχε εργατικό ατύχημα με συνάδελφο από την eFood, ενώ και χθες το βράδυ πάλι με διανομέα και σήμερα πριν από λίγη ώρα στη Νέα Μοναστηρίου ατύχημα με courier. Δεν έχουν σταματημό αυτά και προφανώς δεν είναι επειδή φταίει η οδική βοήθεια. Εδώ πέρα μιλάμε για το κυνήγι του κέρδους από την πλευρά των επιχειρήσεων. Μιλάμε για την υπηρετητικοποίηση σε βάρος των διανομέων με τα δίκυκλα. Μιλάμε για το σακάτεμα σε εργασιακές συνθήκες κτλ. Αν έχει κρύωση προσωπικά και αν σκοτωθείς. Αν δεν πας πολλές παραγγελίες είσαι αντιπαραγωγικός. Έτσι. Σου λέει κάποιος που είναι μέσα σε ένα γραφείο είσαι αντιπαραγωγικός. Αυτό σημαίνει και εμπόρο και απόλυση. Ναι, είναι και λόγος απόλυσης. Χωρίς να αναφέρεται σε μία σύμβαση τι σημαίνει παραγωγικός. Πόσες παραγγελίες θα δουλεύεις σήμερα. Και με τι καιρό. Και αν δεν έχει δουλειά, έρχεται καλοκαίρι. Μειώνει την παραγγελία. Είμαι αντιπαραγωγικός, αν ο κόσμος λείπει διακοπές και δεν παραγγελεί. Γεγονός είναι ότι είχαμε έναν ακόμα νεκρό συνάδελφο προχθές και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε πόσους ακατεμένους. Πριν από μια μισή ώρα, πάλι δύο περίπου, συνάδελφος κατέληξε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου λόγω των συνθηκών δουλειάς και όλα αυτά που επανειλημμένα καταγγέλνουμε. Να μην προσθέσουμε το ότι συνάδελφος οικοδόμος χρειάστηκε γερανός για να το βγάλει από το γιαπί, από το εργοτάξιο, να μην σταθούμε στον άλλον που κάει και ανασφάλιστος στην Κρήτη και πάει λέγοντας. Επομένως είμαστε εδώ μετά από κάλεσμα του ΣΕΤΕΠΕ, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, των εργαζομένων στην eFood και προχωράμε αποφασιστικά στο εξής. Δεν θα επιτρέψουμε να είμαστε οι αυριανοί εν δυνάμει νεκροί. Δεν θα επιτρέψουμε να φεύγουμε για μεροκάματο και να μην γυρνάμε να δούμε τα παιδιά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να είμαστε απλά τα αναλώσιμα υλικά για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών. Και όσο έχει να κάνει με αυτούς που κυβερνάνε, που κυβερνήσανε
ή που ζηλεύουν μια αντιπολίτευση στα πλαίσια αυτής του είδους της ανάπτυξης, τους λέμε το εξής. Ήρθαμε εδώ σήμερα τρέχοντας για τη ζωή μας. Λίγο πριν τρέχαμε για να προστατέψουμε σπίτια από τα κοράκια και τα φαντς. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους, αυτό είναι η πολιτική τους, που μια χαρά ξέρουν να έχουν ένα επιτελικό κράτος για να πληστηριάζουν σπίτια για να κυνηγάνε εργαζόμενους, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει το παραμικρό μέτρο για να προστατέψουν αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Δεν θα τους περάσει, ο αγώνας μας θα τους σπάσει το τζαμπουκά. Έχετε στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα τα τελευταία δύο χρόνια? Προσπαθούμε καθημερινά να κρατήσουμε κάποια εικόνα. Δυστυχώς αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο γιατί αφενός πλέον πάνε να γίνουν αυτό κανονικότα που δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν κανονικότα, και από την άλλη έχουμε και το φαινόμενο ότι δεν δηλώνονται. Μεθοδευμένα η εργοδοσία κάθε τρεις και λίγο καταλήγει στο να παίρνει εργαζόμενους με ιδιωτικά αυτοκίνητα, με απειλές κτλ. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι φτάσαν σε σημείο να τραμπουκίσουν συνάδελφο της eFood γιατί ασκεί τη συνδικαλιστική του δράση τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του. Ξαναλέμε, αυτός ο τζαμπουκάς σας πάσει από το δικό μας αγώνα, αυτός ο τζαμπουκάς της μεγαλοεργοδοσίας, είτε λέγεται eFood, είτε Volt, είτε όπως αλλιώς, θα σπάσει και ας έχει την πλήρη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλων αυτών που θεωρητικά οραματίζονται μια Ελλάδα με ευκαιρίες και όλα αυτές. Οι ευκαιρίες για μας είναι θάνατος. Και με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χύνουμε ποτάμια αίματος στην άσφαλτο, συνεχίζουμε την κινητοποίησή μας, αλλά πρώτα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών των αδέλφων μας. Προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε να γινόμαστε κοιμάς για τα κέρδη του κάθε επιχειρηματία. Στείλαμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις της, έτσι, ότι δεν δεχόμαστε να μετράμε συνέχεια νεκρούς, και είπαμε ήδη αυτή τη βδομάδα έχουμε ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε. Αυτό εδώ πέρα που η κινητοποίηση σημερινή είναι μία δέσμευση ότι μπορούμε να είμαστε ακόμα περισσότεροι, πιο ενωμένοι, πιο δυνατοί, με το πλαίσιο ετοιμάτων που έχουμε, και θα μπορέσουμε να βάλουμε και άλλους διανομής σε δράση. Μπροστά μας έχουμε πολλούς αγώνες, γιατί έχουμε να δεχτούμε μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά μας, στο εισόδημά μας. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να καταφέρουμε τα αιτήματα τα οποία έχουμε να ικανοποιηθούν. Θα μιλήσει και ο Ηλίας από το σωματείο της eFood.
συνάδελφοι, είμαστε άτακτα παιδιά. Δεν γονατίζουμε έτσι εύκολα. Δεν γονατίσαμε και ούτε κάναμε δήλωση μετάνοιας για καμιά εξουσία και για καμιά κυβερνητική καρέκλα. Συνεχίζουμε τους αγώνες. Δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα σήμερα. Και σκοπός μας είναι να φέρουμε και τα υπόλοιπα σωματεία των διανομέων από όποιο κλάδο και από όποιο κομμάτι εργασιακό να έρθει μαζί μας για να διεκδικήσουμε όλοι συνολικά τη ζωή μας και την αξιοπρέπειά μας. Καλούς αγώνες!